Μα ξέρει για τι σχέση μας. Ξέρει. Ποιος μπορεί να είναι ο δολοφόνος του πατέρα μου? Κατευθείαν στο ψητό. Υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι εγώ έχω κίνητρο να σκοτώσω τη θεία μου? Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Να κάνεις αυτά που κάνεις με τον γαμπρό σου πίσω από την πλάτη της κόρης σου. Μάλια! Με συγχωρείτε που διακόπτω αυτή την ωραία οικογενειακή συνάθρηση. Θα ήθελα να σας επισημάνω ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα. Μάλιστα. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται ασήμαντα, αλλά για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικά. Τι ακριβώς θέλετε? Θα ήθελα να σας παρακαλέσω το γύρισμα του Σεντονιού να μην είναι μικρότερο από 20 πόντους. Βλέπετε εδώ είναι μονάχα 16. Κανένα πρόβλημα. Είναι εντάξει τώρα? Να, πολύ εντάξει. Με χρειάζεστε κάτι άλλο? Βέβαια σε χρειάζομαι. Λίγο πριν ακουστεί ο πυροβολισμός στο δωμάτιο της Θάλιας Κροντήρα, εσύ βρισκόσουνε στο διάδρομο, δεν βρισκόσουνε? Μήπως θυμάσαι αν μπήκε ή βγήκε κανένας από το δωμάτιο? Όχι. Εγώ μπήκα αμέσως μετά τον πυροβολισμό και βρήκα μέσα τον κύριο Ρέστη. Μετά έτρεξα να φωνάξω τον γιατρό και όταν επέστρεψα ήταν ήδη μαζεμένοι όλοι εκεί. Ναι. Όταν μπήκε την πρώτη φορά στο δωμάτιο, πού ακριβώς στεκότανε ο Ρέστης Μελάς? Πάνω από την κυρία Θάλια. Μόνος του? Μόνος του. Α. Καλά, εντάξει. Σε ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αρκετά, μητέρα. Αρκετά! Ήρθε η ώρα να δώσεις εξηγήσεις. Το απαιτώ. Όχι σε αυτόν τον τόνο, Γιάννο. Σε παρακαλώ. Με ποιο δικαίωμα μιλάς έτσι για τη γυναίκα μου? Αφήνεις συνέχεια υπονοούμενα. Χρόνια την εξευτελίζεις. Εσύ δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια να σε εξευτελίζει? Σε ρώτησα κάτι. Κι εγώ σε ρωτάω. Πού ήταν η Αγγέλα, Γιάννο, την ώρα του φόνου? Λοιπόν, η Αγγέλα την ώρα του φόνου ήταν στις τουαλέτες. Ναι. Έδειχνε στους υδραυλικούς τους σπασμένους σωλήνες. Μητέρα, εάν θέλεις να πεις κάτι, πες το ξεκάθαρα. Γιατί θα με πιστέψεις? Ό,τι και να σου πω θα το ανατρέψει η πιστή σου γυναικούλα. Σε έχω ικανή να πεις το μεγαλύτερο ψέμα προκειμένου να με σπρώξεις ενάντια στη γυναίκα μου. Η Αγγέλα μου ανοίγει τα μάτια. Η Αγγέλα με κάνει να θέλω να διεκδικήσω την περιουσία μου. Α, φτάσαμε στο διατάφτα. Μητέρα, αυτή η περιουσία μου ανήκει. Έχω κληρονομικά δικαιώματα. Για ποια δικαιώματα μιλάς? Ο πατέρας σου δεν ήταν ο μοναδικός μου σύζυγος και το ξέρεις αυτό. Όσο για το ποσοστό που σε αναλογούσε, το έχεις πάρει και με το παραπάνω. Βέβαια η γυναίκα σου μπορεί να έχει άλλη άποψη, αλλά αυτό με αφήνει παγερά διάφορη. Ο μόνος λόγος που μου κινεί κάποιο ενδιαφέρον είναι ότι προσπαθεί να με δολοφονήσει. Η γυναίκα μου δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί δεν θα έκανε κάτι τέτοιο? Δεν έχει άδεια οπλοφορίας. Μητέρα, σε παρακαλώ μη με κοροϊδεύεις.
Μπορεί να μην ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος. Ξέρω όμως ποιος είναι ένοχος. Σπουλάκι μου, γιατί είσαι έτσι? Δεν ξέρω, μαμά. Κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, πες μου. Με τον Πέτρο? Ναι. Κάτι είχε αλλάξει, δεν ήταν έτσι. Πώς έτσι, δηλαδή, πώς είναι τώρα? Είναι απόμακρος. Κάτι τον άλλαξε. Δεν είναι όπως ήταν μέχρι τώρα. Μαρλή, ο Πέτρος πάντα έτσι ήταν. Εσύ ήσουν τυφλωμένη από τον έρωτα και με τον έβλεπες. Ρε μαμά, τι κάθομαι και σου μιλάω? Αφού εσύ ποτέ σου δεν τον πήγαινα. Στο μόνο που σε νοιάζει να με χωρίσει. Σχέθηκε πώς νιώθω. Καρδούλα, για σένα το λέω. Τι κέρδος έχω εγώ να φύγει ο Πέτρος από τη ζωή σου? Πες μου. Πες μου, τι όφελος έχω εγώ να φύγει ο Πέτρος από τη ζωή σου? Πες μου. Από την πρώτη στιγμή αναδιώθηκε η σχέση μας. Λες ότι με εκμεταλλεύεται και με θέλει μόνο για τα λεφτά μου. Δεν το λέω απλώς. Είμαι σίγουρη. Γι' αυτό δεν τον θέλω στη ζωή σου. Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος θα σε καταστρέψει, Μαρίλη. Ναι. Γιατί? Έχει στοιχεία και μιλάς. Έχεις αποδείξεις. Έχω την πείρα, μωρό μου. Πες ότι με έχει μάθει η ζωή. Τίποτα δεν σε έχει μάθει η ζωή, μαμά. Τίποτα. Αλλιώς δεν θα τον αντιμετώπιζες έτσι τον Πέτρο. Δεν θα του φερόσουν όπως φέρθηκε σε σένα η γιαγιά όταν παντρεύτηκε στον παπά. Εκτός βέβαια και αν η γιαγιά είχε τους λόγους της. Και δεν τους ξέρω. Είχε, μαμά. Μαριλή, Μαριλή, άκουσε με. Ο Πέτρος δεν σε αγαπάει. Πάλι τα ίδια. Προσπάθησε, ρε μαμά, να τον δεις με τα δικά μου μάτια. Εσύ προσπάθησε μια φορά να τον δεις όπως είναι. Σε παρακαλώ, σου μιλάω έτσι επειδή σε αγαπάω, μωρό μου. Αν με αγαπάς όπως λες, θα με καταλάβαινες. Αν συμβεί κάτι ανάμεσα σε μένα και εκείνον, αν καταφέρετε να καταστρέψετε αυτό που έχουμε, δεν θα το αντέξω. Μαριλή, σε παρακαλώ, έχεις πάθει εξάρτηση από τον άνθρωπο. Σύνελθε, μάτια μου, είσαι πολύ νέα. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, ρε μαμά. Δεν ξέρω, πες μου, βοήθησε. Αυτό προσπαθώ τόση ώρα, καρδούλα μου. Πες μου, τι σε βασανίζει, εδώ είμαι, πες μου. Μαμά, υπάρχει περίπτωση? Θέλω να πω, μπορεί να υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του? Ναι. Πώς είσαι? Πώς να είμαι? Πονάς? Όχι. Ένα μούδιασμα νιώθω περισσότερο. Δεν ξέρω, ίσως να μην μπορείς να με καταλάβεις. Σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Ξέρω πόσο τον αγαπούσες τον πατέρα σου. Θυμάμαι όταν σε έφερνε στο σχολείο, όταν ήσουν μικρή. Με κρατούσε πάντα από το χέρι, θυμάσαι? Και εσύ έλαμπες ολόκληρη. Φορούσες και εκείνα τα κοκαλάκια με τις πασχαλίτσες. Ωραία χρόνια ήταν τότε. Μόνο που εμείς δεν το ξέραμε. Όλα ήταν απλά τότε. Σε αγαπούσε πολύ ο πατέρας σου. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Ποτέ δεν μ' άφησε να αισθανθώ ότι δεν είναι ο πραγματικός μου πατέρας. Ήμουν 4 χρονών όταν παντρεύτηκε την μητέρα μου και... Όχι τον αισθανόμουν. Ήταν. Ο πατέρας μου έκανε τα πάντα για μένα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πρόκειται να τον ξαναδώ. Ηρέμησε. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για μένα να ανακαλύψω ποιος τον σκότωσε? Του το χρωστάω. Όλα θα γίνουνε, θα δεις. Σε ταράζω κι εσένα στην κατάστασή σου και δεν πρέπει. Μια χαρά είμαι εγώ. Μια χαρά, μην ανησυχείς. Σας ενοχλώ? Τι συμβαίνει, Ανά? Ήθελα να μάθω αν βρήκατε το όπλο σας. Όχι, δεν το βρήκα. Και σε παρακαλώ πολύ να τελειώνει αυτή η ιστορία με το όπλο. Τα είπαμε και χτες. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά αναρωτιόμουν όλο το βράδυ. Πού μπορεί να πήγε?
Δεν θα μας απασχολούν τα δικά μου προβλήματα, Νανά. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σας. Τι έγινε, είχαμε κάποιο νέο, δείξαν τίποτα οι έρευνες? Από την αστυνομία έχουμε μαύρο σκοτάδι. Εδώ πώς θα πάμε? Φοβάμαι πως αυτή η ιστορία θα έχει πτώσει για το ξενοδοχείο. Κι εγώ το φοβάμαι. Δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Αργά ή γρήγορα θα μαθευτεί. Αν δεν έχει μαθευτεί ήδη. Είχαμε αντιδράσει από τους πελάτες. Ακυρώσεις κρατήσεων. Δεν έχω ακριβή εικόνα αυτή τη στιγμή. Θα το κοιτάξω και θα σου πω. Να σας πω εγώ. Ακυρώθηκαν 2 σουίτες και 4 δίκλινα για το Σαββατοκύριακο. Μπράβο, Νάνα. Είδες. Αν είναι καινούργια στη δουλειά, είναι ενήμερη για τα πάντα. Στράτο, θα σε δω μετά. Πάω να κάνω κάποια τηλεφωνήματα. Ακού να σου πω. Δεν έχω ανάγκη από γραμματέα. Η δουλειά σου είναι στη ρεσεψιόν. Φρόντισε λοιπόν να μην παίρνει πρωτοβουλίες που δεν αρμόζουν στα καθήκοντά σου. Και κυρίως να μην μιλάς περισσότερο από ό,τι σου ζητάνε. Αν χρειάζεται τη βοήθειά σου, θα στη ζητήσω εγώ. Έγινε κατανοητός? Ορίστε το σαλέψι σας, κύριε Νεκτάριε. 7 δάχτυλα, τσεκαρισμένο, ε. Έχεις ένα μοναδικό ταλέντο να καθυστερείς, Βάιε, παιδί μου. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Κάθισε για 2 λεπτά. Κάθισε. Να καθίσω εδώ. Ναι, για 2 λεπτά. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Για το σαλέπι. Κάθισε να με ακούσεις. Άντε, πράγμα. Άστε. Πού ακριβώς ήσουν όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός? Για το πρώτο μιλάμε ή για το δεύτερο? Ο δεύτερος ήταν απόπειρα. Σωστά. Άρα μιλάμε για το φόνο. Όχι, μιλάμε για τον πυροβολισμό που ακούστηκε στο φόνο του Λάζαρου Χροντήρα. Ωραία, και εγώ ξαναρωτάω. Για τον πρώτο μιλάμε ή για το δεύτερο? Επίτηδες το κάνεις? Όχι, τι επίτηδες. Αφού στο φόνο του Χροντήρα πέσαν 2 πυροβολισμοί. 2 πυροβολισμοί. Βέβαια. Μπαμ και μπαμ. 2. Και μάλιστα από διαφορετικές κατευθύνσεις. Σαν Dolby Stereo ένα πράγμα. Μιλάμε πάντα για το φόνο του Λάζαρου Χροντήρα. Είσαι βέβαιος πως άκουσες 2 πυροβολισμούς? Αφού σας λέω από διαφορετικές κατευθύνσεις και μάλιστα με διαφορά ο ένας από τον άλλον. Πόση διαφορά είχε? 3-4 λεπτά. Α, αποκλείεται, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί αν ήταν αυτή η διαφορά μετά τον πρώτο, τότε με το δεύτερο, κάποιος από εσάς θα έπρεπε να είχε σκοτωθεί που τρέξατε στη σουίτα. Όλοι σας, ακόμα και εσύ, μου δηλώσατε ότι μετά τον πρώτο πυροβολισμό, σε 2 δευτερόλεπτα βρεθήκατε στη σουίτα της Άλμες. Αφού σας λέω τον άκουσα, δεν με πιστεύετε? Αν είχαν πέσει 2 πυροβολισμοί, τότε πώς εξηγείτε που η αστυνομία δεν βρήκε δεύτερη σφαίρα? Η μία βρέθηκε στο πτώμα. Η άλλη δεν θα έπρεπε να είναι κάπου μέσα στο δωμάτιο? Τώρα κόλλησε. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχετε δίκιο. Πήγαινε να το σκεφτείς και θα καταλάβεις πως έχω δίκιο. Άντε, αγόρι μου, πήγαινε. Πολύ μου αρέσει που είσαι έτσι ήρεμος σήμερα. Πάντα είμαι ήρεμος. Απλά εσένα σε πιάνουν οι παιδιάστικες ανασφαλίες σου. Να, για να μάθεις να λες βλακίες. Ποιος σου πω ότι έχω ανασφάλειες? Θες να τα αναλύσουμε τώρα? Πρόσεχε γιατί θα στις βρέξω. Δεν σε φοβάμαι. Δεν με φοβάσαι? Όχι. Τώρα θα δεις. Έλλη, τι σημαίνει? Γιατί δεν είσαι στο κρεβάτι σου? Κουράστηκα συνέχεια στο κρεβάτι, ρε μπαμπά. Μη με μαλώνεις, και ο Στράτος τα ίδια. Ο Στράτος αγαπάει πολύ γι' αυτό. Κι εγώ τον αγαπάω. Αλλά μερικές φορές με πιέζει και αυτό μου σπάει τα νεύρα. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να τους πρόσκεσαι τα δικά τα νεύρα? Εγώ? Η βόλτα σου εδώ, ας πούμε. Μερικές φορές χρειάζομαι να πάρω κι εγώ λίγο αέρα. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια κλεισμένη σε ένα δωμάτιο. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά Έλλη, θέλεις αυτό το παιδί όσο τίποτα άλλο. Το ίδιο όμως και ο Στράτος. Πιστεύεις ότι τον παραμιλώ? Προκλητικά μερικές φορές. Σε διαβεβαιώ ότι ο Στράτος δεν αισθάνεται καθόλου έτσι. Και εσύ που το ξέρεις? Μιλάτε και για τίποτα άλλο εκτός από την εγκυμοσύνη σου. Έχεις αλλάξει, Έλλη. Πάμε να ξαπλώσεις. Αχ, όχι, ας κάτσουμε λίγο ακόμα. Είναι τόσο ωραία εδώ.
Θα μπεις και εσύ για μπάνιο? Τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Δηλαδή έχω μια πορεία. Ναι, να την ακούσω. Σχετικά με αυτά που λέγε την άλλη φορά η γιαγιά σου. Τι? Έλεγε για κάτι ακίνητα. Στο Λος Άντζελες, στην Κιανή Αχτή και η Ρόδο του Αττικού. Ποιανού είναι αυτά? Γιατί σκέφτεσαι να τα αγοράσεις? Ρε μωρό μου, για σένα το λέω. Εσύ τα παίρνεις. Γιατί ρωτάς? Από περιέργεια. Κοίταξε, Πέτρο. Αυτό που εκτίμησα σε σένα ήταν ότι δεν σε απασχόλησε ποτέ η περιουσία μου. Ούτε τώρα με απασχολεί. Τότε γιατί ρωτάς? Για σένα το λέω. Εδώ σκοτώνονται, δεν το βλέπεις? Ας σκοτώνονται. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν υπολόγισα τα λεφτά. Γιατί τα είχες απλόχερα. Έχεις σκεφτεί όμως ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί στο δρόμο? Κοίταξε, Πέτρο, δεν πρόκειται να πεινάσω. Δηλαδή, αν αυτό σε απασχολεί, ηρέμησε. Μαριλή, όχι τέτοια. Δεν είμαι πρικοθύρας όπως λέει η μάνα σου. Δεν είπα αυτό. Απλά μου κάνουν εντύπωση οι ερωτήσεις σου. Ρε μωρό μου, αφού το ξέρεις ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από σένα. Είσαι μικρή ακόμα και δεν έχεις πιάσει το νόημα. Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για τα λεφτά. Να φοβάμαι δηλαδή ότι θα με ρίξουν στη μοιρασιά η μάνα μου και ο πατέρας μου? Μαριλή, έκανα μια ερώτηση. Θα μπορούσες πολύ απλά να απαντήσεις και να έχει τελειώσει εδώ το θέμα. Εντάξει. Εντάξει, μην το παίρνεις στραβά. Όχι, το παίρνω. Τελικά η μάνα σου, πες, τον κατάφερε το σκοπό της. Άρχισες να με βλέπεις και εσύ περίεργα. Λοιπόν, Πέτρο, για να τελειώσει το θέμα εδώ, σου λέω ότι δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για τα περιουσιακά μας και γι' αυτό δεν ξέρω. Συγγνώμη. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις τι σου ανήκει και τι όχι? Πέτρο, σου είπα, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Σε πείραξε πολύ, ε? Φυσικά μου πείραξε. Δεν είπες τίποτα? Τι να πω, τι μπορούσα να πω? Με το που μας το ανακοίνωσε ήρθε ο φόνος του Λάζαρου. Πώς μπορούσα να μιλήσω? Τώρα θα μου πεις εδώ δεν σκέφτηκε το γιο της, εμένα σκεφτόταν. Μη στεναχωριέσαι, βρε μπαμπά. Εντάξει, είναι πολλά αυτά που χάνουμε, αλλά δόξα τω Θεώ δεν θα πεινάσουμε κιόλας. Δεν με ρώτησε, δεν με υπολόγισε. Γιατί υπολόγισε ποτέ κανένα? Περίμενα πως αυτό το θέμα θα το συζητούσε μαζί μου. Δεν σου κρύβω, Έλλη, πως αυτή η ιστορία με έχει πειράξει πάρα πολύ. Αδερφή σου, ρε μπαμπά, τόσα χρόνια την ξέρεις, τώρα θα αλλάξει. Η Άλμα είναι πάντα... η Άλμα. Έλα, πάμε να ξαπλώσω. Πως τόσες ώρες κλεισμένος εδώ μέσα θα πεινάσατε. Η αλήθεια είναι πως ξεχάστηκα εδώ με κάτι αρχαία. Α, βέβαια, με τόση δουλειά. Πού να θυμηθείτε να φάτε? Κι εγώ το παθαίνω μερικές φορές. Κι εσύ δουλεύεις πολύ? Α, εγώ έτσι είμαι. Με ό,τι καταπιάνομαι πέφτω με τα μούτρα. Και κάνεις τους εργοδότες σου ευτυχισμένους. Δεν μιλάω μόνο για τη δουλειά, και στη σχέση μου έτσι είμαι. Δίνομαι. Το Τωρίας είναι πολύ τυχερός. Δεν ήταν ανάγκη πάντως να πεις τον κόπο. Δεν είναι δική σου υποχρέωση. Η υποχρέωσή μου είναι να φροντίζω το ξενοδοχείο, άρα και το διευθυντή του. Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω. Με φέρε κάτι να τσιμπήσω. Δεν ήξερα ότι οι ρεσεψιονιστές έχουν και χρέη σερβιτόρου.
Είναι η μόνη που σκέφτηκε ότι τόσες ώρες κλεισμένος εδώ μέσα μπορεί και να πίνασε. Αχ, είναι πολύ συγκινητικό. Ζηλεύουμε. Θα έπρεπε. Ενίοτε. Όχι, δεν ζηλεύουμε, γιατί σε ξέρουμε. Δηλαδή, με θεωρείς ακίνδυνο. Δεν είπα αυτό. Απλώς ξέρω ότι είσαι πολύ τίμιος για να με προδώσεις. Όσο μεγάλος και αν ο πειρασμός. Ναι, αλλά καμιά φορά δεν έχει σχέση ο πειρασμός. Είναι και ανάγκες. Το ξέρω ότι σε παραμελώ. Απλώς αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η προτεραιότητα να γεννηθεί το παιδί μας. Ναι. Αλλά εμένα μου λείπει η γυναίκα μου. Μου λείπει η αγκαλιά σου. Η φροντίδα σου. Αφού σ' αγαπάω, μωρέ. Δείξε το και καμιά φορά. Θα κάνω και τη σερβιτόρα. Τι έγινε, δεν πιστεύω να σε αγκάλεψε τίποτα ο Βάιος. Όχι μόνο, ποιος Βάιος. Ο κύριος Στράτος. Ήθελε, λέει, να φάει κάτι. Και φώναξε σένα. Από πού και ως πού. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Πες και δεν υπάρχουν καρσόνια. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ο κύριος Στράτος είναι πολύ τυπικός αυτό. Καλάς. Θα το μιλήσω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να προκαλέσω αναστάτωση. Αυτή τη δουλειά τη θέλω. Αν ξανασυμφθεί οτιδήποτε, το συζητάμε. Θα την πεις, μωράκι μου. Ψάχνεις το ζυρτάρι μου. Έχασα το καλσόν μου και έλεγα μήπως το έχεις πάρει κατά λάθος εσύ. Τι είναι αυτές εδώ. Αυτό που βλέπεις. Για να μην ξαναψάξεις τα ζυρτάρια μου, σε παρακαλώ. Καλά, με συγχωρείς. Δεν μου λες, σε αυτές τις φωτογραφίες ήσουν εσύ με τον Λάζαρο. Ναι. Από πού και ως που τον ήξερες. Και πολύ καλά, μάλιστα. Δηλαδή, τι σχέση είχατε. Ο Λάζαρος Κροντιράς διατηρούσε χρόνια δεσμό με τη μάνα μου. Καλά, και γιατί δεν μου το έχεις πει ποτέ αυτό. Τι να σου πω, ρε Λιάνα, λέγονται αυτά. Αφού ο κύριος Κροντιράς ήταν παντρεμένος με τη μητέρα της Θάλιας. Τι σκατά να σου πω. Νομίζω ότι είμαστε οι καλύτερες φίλες. Ωραία, στο είπα τώρα. Αφού σε ρώτησα. Πού πας? Πρέπει να κατέβω κάτω. Τα λέμε άλλη ώρα αυτά. Ναι. Πώς νιώθεις, γλυκιά μου, καλύτερα? Τα έχω χαμένα. Ε, είναι φυσικό. Δεν ήταν και μικρό πράγμα αυτό που σου συνέβη. Σημασία έχει που είσαι ζωντανή. Ναι, δόξα τω Θεώ. Κάθισε. Δεν θέλω να σε ταράξω. Έχεις περάσει και πάρα πολλά αυτές τις μέρες. Όμως θέλω κάτι να σε ρωτήσω για τον πατέρα σου. Εσύ ξέρεις γι' αυτόν πολλά περισσότερο από όλους μας. Είχε κάποιους εχθρούς? Ο πατέρας μου δεν είχε εχθρούς. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν κορυφαίος στη δουλειά του. Όλοι τον αγαπούσαν. Το ξέρω, γλυκιά μου, αλλά τότε γιατί, ποιος ήθελε το κακό του? Εννοείς ότι όταν τον πυροβόλησαν, δεν ήσουν εσύ ο στόχος? Αυτό πίστευα μέχρι τώρα. Αλλά μετά την απόπειρα τη δική σου, έχω μπερδευτεί. Αν κάποιος ήθελε να σκοτώσει εμένα, γιατί και σένα, γιατί? Μπορεί να νόμιζε πως ήταν κάποιος άλλος στο δωμάτιο. Ε, όχι. Ε, τότε ο δολοφόνος είναι τυφλός. Σκοτώνει κατά λάθος τον πατέρα σου, μετά πυροβολεί εσένα κατά λάθος. Αυτό πάει πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Εννοείς ότι μπορεί ο πατέρας μου να είχε κάποιους εχθρούς που να τον θέλανε νεκρό? Αποκλείεται. Μα δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν. Είχε βοηθήσει τόσο κόσμο. Ήταν σπάνιος άνθρωπος. Το ξέρω, γλυκιά μου. Νομίζω ότι θα εμπιστευόμουν την περιουσία μου σε κάποιον που δεν ήμουν σίγουρη για το ήθος του. Ε, τότε τι λέμε. Κάτι δεν κολλάει. Αν την πρώτη φορά ήθελαν εμένα, εσένα τώρα, από πού και ως πού? Δεν ξέρω. Αυτό το ψάχνει ο Νεκτάριος. Και ας ελπίσουμε ότι θα βρει μια άκρη. Ας το ελπίσουμε. Γιατί μέχρι που να τη βρει,
Δεν μπορώ να ζω συνεχώς κοιτάζοντας πίσω από την πλάτη μου. Με συγχωρείτε. Τι σημαίνει? Ίσως είναι κουτό από μέρους μου, αλλά ήθελα να σας δώσω αυτό. Αυτό? Τι είναι αυτό? Την ημέρα που πυροβόλησαν τη Θάλια. Το είχα ξεχάσει στην τσέπη μου. Σήμερα το ξαναβρήκα και σκέφτηκα να σας το δώσω. Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Έκανες, πολύ καλά έκανες. Μόνο που θα ήθελα να σε παρακαλέσω κάτι. Να μην πεις τίποτα σε κανένα. Για το δικό σου το καλό. Δεν θα πω. Μην ανησυχείτε. Τι θα γίνει με εμάς? Με εμάς, ποιους εμάς? Σωστά. Για να υπάρξει εμάς, πρέπει πρώτα να γίνει κάτι. Και για να γίνει κάτι, πρέπει πρώτα να βγούμε. Βάει, όρεξη έχεις μεσημεριάτικα? Πάντα έχω όρεξη εγώ. Και μεσημέρι, και απόγευμα, και βράδυ. Εγώ όμως δεν έχω. Και σούρουπο, και μεσάνυχτα, και ξημέρωμα. Έλα, μωρό μου, πες μου. Μόνος το άρχισες. Πες μου τι σου έλεγε. Άστο, ρε, μαμά. Τι άστο, Μαριλή μου. Είπες ότι σε ρώταγε κάποια πράγματα που σου χτύπησαν άσχημα. Ωραία. Μπορούμε να μην το συζητήσουμε άλλο. Μην αρχίσεις τα δικά σου τώρα. Δεν θα αρχίσω τίποτα. Κουβέντα δεν θα πω. Σου δίνω το λόγο μου. Να, με ρώταγε, ρε μαμά, κάποια πράγματα που με προβλημάτισαν. Για τα ακίνητα που άφησε η γιαγιά. Τι μου αναλογεί, τι δικαιούμαι την περιουσία της και τέτοια. Στόπα, εγώ δεν στόπα. Σου είπα ότι έχει βάλει στο μάτι την περιουσία σου, δεν το είπα? Ρε μαμά, δηλαδή, γιατί δεν βάζω μυαλό? Τι κάθομαι και σου μιλάω, αφού σε ξέρω. Άστα αυτά και πες μου τι άλλο σου είπε. Τίποτα άλλο δεν μου είπε. Τίποτα, αυτά. Από περιέργεια ρωτούσε, το ξέρω. Από περιέργεια? Τότε γιατί σε πείραξε, μωρό μου? Με πείραξε γιατί δεν μου έχει ξανακάνει τέτοια κουβέντα. Γι' αυτό. Φυσικά, μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγο. Τώρα που σφίξαν τα λουριά, τώρα θέλει να μάθει τι του αναλογεί. Μαμά, ρε μαμά. Παρλή τέρμα, μέχρι εδώ ήταν. Θα τον χωρίσει. Εσύ εκεί. Μια κουβέντα να πω, θα τον χωρίσεις. Δεν θέλω, ρε μαμά, να τον χωρίσω. Δεν θέλω, δεν το καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω ότι εσύ τον αγαπάς, μωρό μου, αλλά καταλαβαίνω ότι εκείνος δεν σε αγαπάει. Αγαπάει μόνο τα λεφτά σου. Μια ζωή σκέφτεσαι τα χειρότερα γι' αυτόν. Εντάξει, καλά μου. Εντάξει, κάνω ό,τι νομίζεις. Εγώ όμως δεν θα τον αφήσω έτσι. Ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω. Μαμά. Ρε μαμά, σε παρακαλώ. Θες, Βραλίτη, τι πας να κάνεις την κόρη μου? Αντίλα, τρελάθηκες. Σε παρακαλώ, μην τολμήσεις να με ξαναδείξεις ποτέ. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει? Δεν μου λες τι σου φταίει, Μαριλή. Απ' τη μια της πουλάς έρωτες και απ' την άλλη την ψαρεύεις για την περιουσία της. Γιατί? Δεν δίνω δεκάρα ούτε για εκείνη ούτε για την περιουσία της. Εγώ θέλω εσένα, μόνο εσένα. Ψέματα. Όλα ψέματα. Σε βαρέθηκα, αηδία, σαν ένας πικοδύρας, αυτό είσαι. Τι πρέπει να κάνω για να με πιστέψεις? Να τα μαζέψεις και να φύγεις. Εντάξει, θα φύγω. Αλλά όχι χωρίς εσένα. Ποτέ χωρίς εσένα. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Θα φύγω, αλλά θα έρθεις και εσύ μαζί μου. Όποτε θες, όποια στιγμή θες, αλλά μαζί. Δεν θέλω ούτε τα λεφτά σου ούτε τίποτα. Θέλω μόνο εσένα. Τρελάθηκες, Πέτρο. Ναι, τρελάθηκα. Για σένα. Να φύγω μαζί σου, να πάω. Όπου να είναι, δεν με νοιάζει. Θα αφήσουμε όλα πίσω και θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Για πόσο? Για 3 μήνες, για 6 μήνες. Ξεχνάς πόσα χρόνια είμαι μεγαλύτερη σου. Δεν με νοιάζει η ηλικία σου. Θα με βαρεθείς, το ξέρω. Εγώ εσένα. Ποτέ. Σταμάτα, πια φτάνει. Δεν τα αντέχω άλλο. Thank you.
Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί. Η τουαλέτα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Καλύτερα να την αποφεύγουμε. Κάτσε, γιατί θα τρελαθώ. Πες μου να καταλάβω. Τι θες, Γιαννιάνα, τι άλλο θες να σου πω. Δηλαδή, ο Λάζαρος, ο πατέρας της Θάλιας. Απ' τη μια παρίστανε τον Τίμιο οικογενειάρχη και απ' την άλλη τέχε με τη μάνα σου. Όπως θα λες. Καλά, και εκείνη τον εχότανε. Τον αγαπούσε. Να λιώνει τόσα χρόνια για αυτό το καθήκη. Και όλοι εδώ μέσα τον έχουν περιπολού. Βέβαια, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι είναι. Μόνο εγώ ξέρω. Εγώ τον έζησα όλα αυτά τα χρόνια. Και η Θάλια, που νομίζω ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Η Θάλια, γιατί να μην τον νομίζει. Αυτή και η μάνα της ήταν οι νόμιμες. Δηλαδή για σας δεν ήξερε κανένα. Όχι, βέβαια. Ο κύριος Κροντήρας ήξερε να κουκουλώνει τις βρωμιές του. Και τι μου λες, αυτός είχε τόσα λεφτά. Δεν σας βοήθησε ποτέ τόσα χρόνια. Αν μας είχε βοηθήσει, θα ήμουν εγώ τώρα εδώ να κάνω την υπηρέτρια. Άστο, ρε Λιάννα, άστο, γιατί από όπου και να το πιάσεις. Η Θάλια και η μάνα της να μην ξέρουν τι έχουν και εμείς τόσα χρόνια στην απέξω. Κοίτα να δεις κάτι αδικίες. Οι άνθρωποι τις κάνουν. Και οι άνθρωποι τις διορθώνουν. Τι θες να πεις. Αυτό που κατάλαβες. Βρέθηκε κάποιος και τον καθάρισε όπως του άξιζε. Σταμάτα καλά, να μας ακούσει και κανείς. Και μόνο που τον πιάνω στο στόμα μου, λερώνομαι. Λοιπόν, αν δεν σε ήξερα τόσα χρόνια, θα νόμιζα ότι τον έχεις σκοτώσει εσύ. Καθίστε. Λοιπόν, γιατί μας κάλεσες εδώ, μητέρα? Σας κάλεσα για να μιλήσουμε. Γιατί από ό,τι βλέπω, εσείς είσαστε στον κόσμο σας. Από πού προκύπτει αυτό? Από τα συμφραζόμενα. Εδώ έχει γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου και κανένας δεν ενδιαφέρεται να συλληφθεί ο δολοφόνος. Το ξέρουμε και τον αφήνουμε. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δηλαδή, εσύ ξέρεις ποιος είναι ο δολοφόνος? Φυσικά. Η γυναίκα σου. Πάλι τα ίδια. Γιατί που μένεις αυτό άλλο? Γιατί είναι η αλήθεια. Ο στόχος ήμουν εγώ, αλλά την γλίτωσα. Αυτή όμως δεν πρόκειται να γλιτώσει. Τώρα υπερβάλλεις και το ξέρεις. Άστε. Άστε να δούμε πού θα το φτάσει. Η γυναίκα σου να δούμε πού θα το φτάσει. Μπορεί να έχεις κάποιες υποψίες. Όχι, βεβαιότητα έχω. Μητέρα, ξέρεις κάτι που εμείς δεν ξέρουμε? Σου είπε κάτι η αστυνομία, ο Νεκτάριος? Φυσικά. Η σφαίρα έγραφε το όνομά μου. Και το επίθετο, που χρονολογία δεν είχε. Ναι, με κοροϊδεύεις, Ορέστη. Ήσουν μπροστά όταν με απείλησε η Αγγέλα ότι θα με σκοτώσει. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Η Αγγέλα την ώρα του φόνου ήταν στις τουαλέτες. Έτσι νομίζεις. Το γλυκό σας. Ποιο γλυκό? Δεν ζήτησα εγώ κανένα γλυκό. Δεν παραγγέλλεται σε γλυκό? Όχι, βέβαια, δεν ζήτησα γλυκό. Κάποιος παραγγέλλει γλυκό. Προφανώς κάποιος άλλος ζήτησε γλυκό. Ναι, αλλά κάποιος παραγγέλλει γλυκό. Κάνα γλυκό κανείς. Να σου πω, είσαι καλά στα μυαλά, πώς είσαι? Αισθάνεσαι καλύτερα? Τι γίνεται με σένα? Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο περίεργα, ξέρετε. Εδώ μέσα συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Όπως? Όπως πήγα στην τουαλέτα. Πώς σου φάνηκε, αν ήλθες ταξικά? Μην με κοροϊδεύετε, γιατί αυτά που άκουσα εκεί μέσα δεν ήταν καθόλου αστεία. Κάθε ήχος που ακούγεται στην τουαλέτα είναι αστείο. Όχι, αυτή που άκουσα εγώ. Ήταν, ξέρετε, εκεί ο κύριος Πέτρος. Ο αραβωνιστικός της μικρής της κόρης της κυρίας Αγγέλας, η οποία ήταν και αυτή εκεί. Κυρία Αγγέλα όμως είναι και σύζυγος του κυρίου Γιάννου, του γιου της κυρίας Άλμας, η οποία είναι αδερφή του κυρίου Ορέστη. Στο προκείμενο. Στο προποιό? Στο ψητό. Το, ναι, μάλιστα. Ναι, συνέχισε. Έπεσε, ξέρετε, πολύ ξύλο, ε. Ναι, ναι, τον είχε στριμώξει μια γωνιά και του τσέχωνε κανονικά και του φωνάζει να φύγεις από τη ζωή μας και να αφήσεις και εμένα για την κόρη μου. Κατάλαβα, και αυτός. Αυτός θα έλεγε αλλιώς. Αυτός έλεγε δεν πάω πουθενά, αν δεν έρθει και εσύ μαζί μου και φαπ και φου. Και μετά του ξαναφώναζε αυτή. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, που λέει και ο Πάριο. Ξέρει, μου έχεις κάνει. Μετά έφυγαν. Δεν το είπες πουθενά αυτό? Όχι, βέβαια, λέγονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά δεν λέγονται, γιατί αυτά που άκουσες είναι πολύ επικίνδυνα και πλησίασε βάει. Εδώ γύρω κυκλοφορεί ένας δολοφόνος που προφανώς, επειδή δεν θέλει να αποκαλυφθεί, μπορεί να ξανακάνει έγκλημα. Γι' αυτό τσιμουδιά σε κανέναν, τσιμουδιά. Και μακριά από τις τουαλέτες. Άιε, το γλυκό το περιμένει κάποιος άλλος. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? Να υποδείξουμε την Αγγέλα στην αστυνομία σαν δολοφόνο, επειδή εσύ την υποψιάζεις?
Δεν ξέρω, αλλά κάτι περίμενα να κάνετε. Μα γιατί μια ζωή κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς? Εσύ τι έκανες για μας? Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα για σας. Δεν σας έχω εξασφαλίσει όλους σας. Πάψε σε παρακαλώ να τα μετράς όλα με χρήμα. Είναι η ώρα του κατηχητικού. Δεν σε αναγνωρίζω πια, Άλμα. Και καλά έμενα. Το γιο σου δεν τον βλέπεις. Ούτε να σου μιλήσει δεν τολμά. Και τώρα εσύ τι κάνεις, το δικηγόρο του? Δεν σου επιτρέπω, Ρέστη. Όχι, Άλμα, μια φορά θα με ακούσεις. Όχι. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Του κατέστρεψες τη ζωή, Άλμα. Δεν του έδωσες μια ευκαιρία. Τον ακούς? Γιατί άδικο έχει. Με κατηγορείς ότι κατέστρεψα τη ζωή του γιού μου? Όχι μόνο του γιού σου, Άλμα. Όλων μας. Άφησες όλη την περιουσία στο Λάζαρο και μας το ανακοίνωσες εκ των υστέρων. Δεν βλέπεις την ουσία των πραγμάτων, μητέρα. Αλλιώς δεν θα άφηνες την περιουσία μας σε έναν ξένο. Που στο κάτω-κάτω δεν είναι και άγιος. Αυτό μόνο εσύ το νομίζεις. Δεν το νομίζω μόνο εγώ. Όλος ο κόσμος το νομίζει. Ποιος ξέρει τι βρωμό δουλειά έκανε για το βγάλα από τη μέση. Τολμάς και μιλάς έτσι για ένα τέτοιον άνθρωπο? Για χάρη αυτού του ανθρώπου έκανες πέρα την οικογένειά σου και μας πλήγωσες όλους. Α, δεν ήξερα πως έχετε τέτοιες ευαισθησίες. Φαίνεται βέβαια από τον τρόπο που μιλάτε για τον Λάζαρο. Πώς να μιλάμε για έναν άνθρωπο που σε έπεισε να δώσεις όλα σου τα λεφτά? Εάν ζούσε, θα στα έτρωγε όλα, μητέρα. Πάψε πια. Λέτε ψέματα και οι δυο σας. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Δεν σ' αρέσουν να τα ακούς αυτά, ε? Εμάς μας άρεσε όμως η συμπεριφορά σου. Μας πέταξες σαν να είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Νομίζετε ότι τυχαία σας φέρθηκα έτσι? Δεν το ξέρω, νομίζετε ότι στοχεύετε όλοι στα λεφτά μου? Αλλά δεν θα σας κάνω τη χάρη. Όπου θέλω εγώ θα τα αφήσω. Όπου μου κάνει κέφι. Δεν με εκπλήσεις, Άλμα. Μια ζωή εγωίστρια, κακομαθημένη. Έτσι γεννήθηκες, έτσι θα πεθάνεις. Αλλά μόνη. Εμάς, ξεγράψε μας. Σας έχω ξεγράψει από καιρό. Πότε είσαστε εσείς η οικογένεια για μένα? Γιατί? Ήσουν εσύ μάνα? Ήσουν αδερφή? Μας θυμόσουμε που και που. Ανάμεσα σε γάμους, ταξίδια, διαζύγια. Τι είμαστε για σένα, μητέρα? Καρτούλες είμαστε! Που τις έγραφες σε διάφορα Ινστιτούτα Καλονής της Ευρώπης. Αυτό είμαστε για σένα! Καρτούλες! Μιλάς εσύ για μένα? Για μένα? Όταν εσύ δεν βλέπεις τι κάνει η γυναίκα σου με τον αραβωνιαστικό της κόρη σου. Πέσα. Ψήθε εσύ. Εγώ? Ναι, εσύ, γέλα εδώ. Τώρα? Έχω δουλειά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν με συμπαθείς? Υπερβολές. Που με κοιτάζεις με μισό μάτι. Ίσως είναι θέμα χημίας. Δηλαδή? Χημία, ρε πουλάκι μου. Δεν έκανα σχόλιο χημία? Αυτό το μάθημα που βάζεις ένα σέκερ διάφορα υγρά, το χτυπάς και κάνει μπουμ. Τι σχέση έχει αυτό? Εάν απλά αλλάξουν χρώματα υγρά και σου βγει κάτι σε φούξια, το πείραμα πέτυχε και όλος ο κόσμος χαίρεται. Εάν όμως κάνει μπουμ, πάει να πει ότι τα υγρά δεν ταιριάξαν μεταξύ τους. Απλά δεν κολλάμε. Αλλά πάλι εμένα τι με νοιάζει? Εγώ θα σε παντρευτώ. Ο Ρήγας θα σε πάρει. Και επειδή είσαι φιλαράκι του, προσπαθείς να τον προστατεύσεις, ε? Τι φοβάσαι, πως θα τον πουλήσω? Όταν σκάσει καψούρα και γυναίκα σε τάκι, ο άντρας γίνεται παναβρακάκι. Vaios.com. Γιατί ρε Βάιε, νομίζεις πως δεν τον αγαπώ το Ρήγα? Τι να σου πω, ρε Νανά. Μπορεί να είμαι εγώ περίεργος. Όχι μπορεί δηλαδή, είμαι. Είσαι. Και ακριβώς επειδή είμαι, κάτι δεν μου κολλάει πάνω σου. Και μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά να είσαι σίγουρη πως όταν το ανακαλύψω, θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις. Εγώ όμως ελπίζω ότι εμείς οι δύο θα γίνουμε φίλοι. Με μια ελπίδα εσύ ο άνθρωπος. Μπράβο, μητέρα. Μπράβο. Όλα τα περίμενα από σένα. Όχι όμως ότι θα φτάνες μέχρι εκεί. Άλλο να μισείς την Αγγέλα και άλλο να λες πως έχει εραστεί τον αραβωνιαστικό της κόρης μας. Συνειδητοποιείς τι είπες, Άλμα? Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το είπα στα σοβαρά. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με.
Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε. Πότε πήρε κανείς τις μετρητής αυτά που λες? Πολλά δεν θα έπρεπε να έχεις πει. Ζήτησα συγγνώμη. Τι να κάνω? Βέβαια. Στην αρχή χύνεις το δηλητήριό σου και μετά ζητάς συγγνώμη. Αυτό πιστεύεις για μένα? Πιστεύω αυτό που ζω. Και πιστεύω και κάτι άλλο. Πως πίσω από αυτήν τη χαριτωμένη επιπολαιότητα κρύβεται μια αδίσταχτη γυναίκα. Σε παρακαλώ πολύ. Πώς μπορείς και μου μιλάς έτσι? Κάποια στιγμή θα έπρεπε να μιλήσω κι εγώ. Δεν νομίζεις? Μητέρα, σε λυπάμαι. Αν ξυπνήσεις ποτέ, όταν ξυπνήσεις, τότε θα είναι πολύ αργά. Ρέμισε, Γιάννου. Στο διάλογο. Στο διάλογο. Ορέστη. Δεν μιλάς. Δεν λες κάτι. Τι από άλμα. Καταλαβαίνεις τις βαριές κουβέντες πες για τη γυναίκα του? Δεν έπρεπε να το πω, αλλά είναι αλήθεια, Ορεστή. Του είδα. Αλήθεια ή ψέματα, δεν είχες δικαίωμα να το αποκαλύψεις το γιο σου. Ειλικρινά, δεν ήθελα να τον πληγώσω, το Γιάννο. Αλλά... Ποτέ δεν το θέλεις, Άλμα. Αλλά πάντα καταφέρνεις να πληγώνεις αυτούς που σ' αγαπάνε. Αυτούς που δηλώνεις πως αγαπάς και εσύ. Ξεπέρασες τα όρια, Άλμα. Για μια φορά ακόμα τα ξεπέρασες. Κάνεις τις βρωμιές σου με το παραδυναστικό της κόρης σου, πες μου. Επιμένεις και πιστεύεις. Λες και δεν ξέρεις ποια είναι, λες και δεν ξέρεις ότι θα έλεγε οτιδήποτε προκειμένου να μας χωρίσει. Λέει ψέματα, Γιάννο. Η μάνα μου δεν θα έλεγε ποτέ ένα τόσο μεγάλο ψέμα. Το είχε για μένα. Εμένα με έχει γραμμένο. Δεν θα έλεγε ποτέ ένα τόσο μεγάλο ψέμα για να μην πληγώσει τη Μαριλή. Η Μαριλή, από πότε η μάνα σου μοιάστηκε για το αν θα πληγώσει κάποιον άνθρωπο? Μοιάζεσαι εσύ? Εσύ νοιάζεσαι! Μπορείς να έχεις όποια γνώμη θέλεις για μένα. Όμως δεν είμαι ικανή να παίξω ένα τέτοιο παιχνίδι σε βάρος του παιδιού μου. Τι νομίζεις ότι είμαι? Είσαι μια πουτάνα! Αυτό είσαι! Παπά, τι είπες?